centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Κοσλιόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Ανατσούλη. Καλό Σάββατο Κύριακο και σε εσάς εκεί στον Εστόριο. Και σε όλο τον κόσμο. Και σε όλο τον κόσμο πραγματικά. Χθες λοιπόν υπήρξε αυτή η επίσκεψη του κυρίου Χρυσοχοΐδη στην Κοζάνη τελικά, ενώ όλοι οι τοπικοί παράγοντες εδώ στην Καστοριά είχαν ετοιμαστεί για επίσκεψη του ίδιου του κυρίου Χρυσοχοΐδη στην Καστοριά, να τα πούμε από κοντά. Τελικά οι επαφές έγιναν τηλεφωνικά. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι από χθες υπάρχει, θα λέγαμε, μια μετατόπιση από ό,τι αντιλαμβανόμαστε του αιτήματος για καραντίνα και έκτακτη ανάγκη της Καστοριάς. Ο κ. Σαββόπουλος είπε πριν από λίγο και το είπε και σε όλα τα πανελλαδικά κανάλια που βγήκε από χθες μέχρι και σήμερα, ότι να μιλήσουμε περισσότερο και να ζητήσουμε περισσότερο τον περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων. Μετακίνηση της θέσης μας παραδέχεται ο κ. Κορεντζίδης πριν από λίγο. Έχουμε αλλαγή των διεκδικήσεων στο νομό? Έχετε ενημερωθεί εσείς σχετικά γι' αυτό, μια και δεν είχατε εσείς επικοινωνία με τον κύριο Χρυσοχοΐδη? Καταρχήν, εγώ από χθες το μεσημέρι δεν έχω επικοινωνήσει με κανέναν. Δεν με πήρε ο κύριος Χρυσοχοΐδης τηλέφωνο, όπως πήρε τους υπόλοιπους δημάρχους, ναι, και λυπάμαι πολύ. Και για έναν επιπρόσθετο λόγο, γιατί είμαστε και προσωπικοί φίλοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό θα το έλεγα επίσης. Ήσασταν παλιά στον ίδιο πολιτικό χώρο? Και όχι μόνο αυτό, είμαστε προσωπικοί φίλοι. Και είστε και προσωπικοί φίλοι. Πάνω από 30-40 χρόνια. Λοιπόν, αυτό πήρε το τον κύριο Ζευκλή επίσης από το Βόλιο, πήρε, αν δεν κάνω λάθος, και τον Δήμαρχο Κοζάνης, αν δεν κάνω λάθος. Αν θεώρησε, αν εκτίμησε άλλα πράγματα, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, ούτε επικοινωνία είχα με τον κύριο Υπουργό, αλλά ούτε επικοινωνία είχα και με τους υπόλοιπους θεσμικούς παράγοντες της Καστοριάς. Από εσάς και από τα blogs παρακολουθώ ότι πήγαμε από τη γραμμή της έκτακτης ανάγκης του νομού Καστοριάς. Και της καραντίνας. Εντάξει, τώρα τη λέξη καραντίνα δεν μου αρέσει. Στον περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων. Δεν μου ηχεί καλά στα αυτιά μου. Εντάξει, εγώ σωστό. Έχω πει έκτακτη ανάγκη. Ωραία. Και θέλω να ξεκαθαρίσω τι εννοώ έκτακτη ανάγκη. Έκτακτη ανάγκη σημαίνει, αποτέλεσμά της θα ήταν, ο περιορισμός στο ελάχιστο της κυκλοφορίας έξω και μάλιστα υπό έλεγχο κυκλοφορίας. Αυτό είναι η απαγόρευση κυκλοφορίας, ας πούμε. Αυτό είναι η απαγόρευση κυκλοφορίας. Άρα όταν λοιπόν δεν έχουμε ανάγκη, απαγόρευση κυκλοφορίας τώρα, έχουμε περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων, είναι το αίτημα. Αυτό λοιπόν εγώ τι εννοούσα και τι εννοούσαμε όλοι μας. Εννοούσαμε απαγόρευση κυκλοφορίας. Φυσικά, γιατί κάποιοι με πήραν τηλέφωνο και μου έλεγε, μα άμα χρειαστούμε να πάμε στο γιατρό μας ή να πάρουμε τα φάρμακά μας ή να πάμε στο σούπερ, φυσικά επιτρέπεται αυτό. Υπάρχει πάντα με την ένα κέντρο με το οποίο επικοινωνείς, παίρνεις την άδεια και βγαίνεις για το συγκεκριμένο λόγο στον οποίο πρέπει να κατευθυνθείς. Δεν ισχύει η καθολική απαγόρευση και μείνετε μέσα στα σπίτια σας, ό,τι και αν συμβεί. Αλλά αναγκάζεται να περιοριστεί ο καθένας υποχρεωτικά πλέον και ελέγχεται από την αστυνομία και του επιβάλλονται πρόστιμα εφόσον ασκόπος κυκλοφορεί έξω. Εγώ και σήμερα το πρωί έβλεπα στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω τι γίνεται στο νομό. Σε εμάς πάνω τηρούνται τα μέτρα σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά όχι όπως θα το ήθελα. Έρχονται, ας πούμε, κάποιοι από το εξωτερικό και κυκλοφορούν έξω, ενώ έπρεπε να είναι σε καραντίνα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να απαγορευτεί. Η κυκλοφορία να είναι υπό έλεγχο και να είναι με την ευθύνη της αστυνομίας. Γιατί όπως έχουμε πει χιλιάδες φορές, είμαστε πιο μπροστά, ο ιός μεταδίδεται με ραγδαίους ρυθμούς στην Καστοριά, έχουμε θανάτους εδώ πέρα και το μέλλον είναι αόρατον. Δεν ξέρουμε τι αύριο μεθαύριο. Ναι, ναι. Εγώ φοβάμαι τα χειρότερα. Επίσης, ως αποτέλεσμα της έκτακτης ανάγκης, θα είχαμε μεγαλύτερη προσοχή και υποχρεωτική προσοχή προς το νοσοκομείο. Ευχές δίνουμε, κύριε Ματσούλη, μέχρι τώρα. Ευχές. Στείλτε κανένα προσωπικό, βοηθήστε, στείλτε γάντια. Οι σύλλογοι κάνουν προσπάθειες. Οι σύλλογοι, μια και το λέτε, το ποσό που έχουμε τις τελευταίες δύο μέρες από την στιγμή που το ανακοινώσαμε έχει φτάσει τις 6.000 ευρώ, πρέπει να σας πω, κύριε Κοσλιόπουλε. Ωραία. Πρέπει σε αυτές τις κρίσιμες καταστάσεις να περιμένουμε την πρωτοβουλία, την ατομική και συλλογική πρωτοβουλία των φορέων της Καστοριάς. Είδατε λοιπόν, σε αυτήν είμαστε. Μέχρι στιγμής είμαστε σε αυτήν. Μόνο η Καστοριά έχει βοηθήσει την κατάσταση. Ο κόσμος, οι πολίτες. Δεν έπρεπε λοιπόν η πολιτεία
να ήταν υποχρεωμένη με την κήρυξη της Καστοριάς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης να στείλει καινούριο προσωπικό. Και, να μπορεί και να μόνιμο κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στην Καστοριά μόνιμο λόγω της ιδιαιτερότητας. Πολύ σωστά. Αυτά λοιπόν θέλαμε για να κηρυχθεί ο νομός σε έκτακτη ανάγκη. Για να μπορέσουμε να περιορίσουμε στο ελάχιστο την εξάπλωση του ιού και τα αποτελέσματά του. Γιατί λέμε, τώρα, κύριε Κοσλόπουλε, μισό λεπτά και να το πω λίγο αυτό. Λέμε ότι η Καστοριά έχει την ιδιαιτερότητά της, έχει τα κρούσματα σε σχέση με τον πληθυσμό της τα πολλαπλάσια, αλλά ό,τι ισχύει για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, ισχύει και για την ιδιαίτερη Καστοριά. Αυτό είναι το παράξενο. Για να σας πω κάτι, εγώ δεν μιλάω από τον εαυτό μου. Σας είπα και χθες, άκουσα έναν γιατρό να λέει: το μέτρο του περιορισμού του μείνετε στο σπίτι σας είναι ένα μέτρο σωστό και στηρίζουμε την κυβέρνηση σε αυτή την απόφαση. Αυτό το μέτρο αξιολογείται με μια κλίμακα από το 0 έως το 100. Για να μπορέσει να πιάσει και να φέρει αποτέλεσμα, θα πρέπει να βαθμολογηθεί πάνω από το 90%. Μάλιστα. Σήμερα η εκτίμηση σε όλη την Ελλάδα είναι ότι δεν βαθμολογείται πάνω από το 90%. Ναι. Γιατί βλέπετε τι γίνεται στα διόδια, βλέπετε τι γίνεται στα νησιά. Βλέπετε όλοι. Βλέπουμε τι γίνεται στη Μαυρώτισσα, βλέπουμε τι γίνεται στο γύρο της Λίμνης, βλέπουμε τι γίνεται στον Αϊθανάση. Άρα λοιπόν υπάρχει ανευθυνότητα και γι' αυτό ζητήσαμε τον περιορισμό ως αποτέλεσμα της έκτακτης ανάγκης. Λοιπόν, δεν έπρεπε να μετακινηθούμε από αυτή τη θέση. Εγώ δεν έχω αντιδικό ότι έπρεπε να κρατήσουμε μια σκληρή γραμμή για να μπορέσουν να καταλάβουν αυτοί εκεί κάτω ότι πρέπει να προστατεύσουν την Καστοριά λίγο περισσότερο. Τώρα, αν οι φορείς συμφώνησαν, η πλειοψηφία των φορέων, ότι να πάμε σε περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων. Με ευχολόγια. Ναι, πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά δεν έχει αποφασιστεί τίποτα, έτσι. Απλά τίποτα. Τα είπαμε στον κύριο Χρυσογοίδη. Μα αυτές τις ευχές και τις παροτρύνσεις τις κάνουμε κάθε μέρα όλοι μας. Και γραπτός και προφορικά και τα λοιπά και με τηλέφωνα και με μηνύματα και με ντουντούκες. Ούτε ο κύριος Χρυσοχοίδης, πρέπει να σας πω ότι με τους ανθρώπους που μίλησε, δηλαδή με Σαββόπουλο, τον κύριο Γεπαψόγλου και με τον κύριο Κορεντσίδη, δεν είπε τι θα κάνει και πότε θα το κάνει επίσης, έτσι. Ρώτησε μόνο ποιο είναι το πρόβλημα και τι προτείνεται. Δύο ερωτήσεις. Ωραία. Άρα, εάν οι φορείς έχουν μετακινηθεί, εγώ εμένω στην αρχική μου θέση. Μάλιστα. Εσείς εμένετε στην πιο σκληρή γραμμή. Μάλιστα. Να σας πω κάτι. Όταν, επιτρέψτε μου ένα μισό λεπτό. Ναι. Όταν παρουσιάστηκα στο στρατό πριν από πολλά χρόνια και έκανα την πρώτη μου σκοπιά, ήρθε το βράδυ ένας λοχαγός και αφού μου έκανε παρατηρήσεις και υποδείξεις, μου είπε: παλεύουμε για το τέλειο για να πετύχουμε το σχετικό. Λοιπόν, και εδώ εμείς έπρεπε να παλεύουμε για το τέλειο. Άμα παλεύουμε για το σχετικό, δεν θα πετύχουμε τίποτε. Επίσης, θέλω να σας πω κάτι που ξέχασα, γιατί υπάρχουν ορισμένοι που λένε: μα ξέρεις, άμα ο νομός μπει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πού θα δώσω το γάλα. Τα είπαμε και χθες. Μα μόνον όταν μπει ο νομός σε έκτακτη ανάγκη, τότε θα σε αποζημιώσω. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να σε αποζημιώσουν, μπορεί και να μην σε αποζημιώσουν. Λέτε λοιπόν ότι μπορεί να πάμε σε μια πιο ήπια γραμμή ώστε να μην επιβαρυνθεί και πολύ οικονομικά το κράτος. Δεν ξέρω τι σκέφτομαι. Αφήντε και αυτό το υπονοούμενο. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Εγώ δεν λέω ότι διαφωνώ με τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση. Πολύ καλά κάνει. Στη σωστή κατεύθυνση κινείται, αλλά εδώ για την Καστοριά έπρεπε να πάρει πιο αυστηρά μέτρα. Έπρεπε να μας προστατεύσει ακόμα περισσότερο και έπρεπε να στηρίξει το νοσηλευτικό μας ίδρυμα, το νοσοκομείο. Το οποίο καταραίει συνεχώς, οι άνθρωποι του εκεί πέρα έχουν προβλήματα, έχουν κουραστεί. Ένας καινούριος εργαζόμενος δεν ήρθε σε αυτό το νοσοκομείο και ένας καινούριος γιατρός. Και αν δεν υπήρχαν ενδιαφερόμενοι να προσληφθούν, γιατί ακούω για τις 2.000 προσλήψεις και δεν βλέπω καμία πρόσληψη στο νοσοκομείο Καστοριάς, θα μπορούσε ως αποτέλεσμα της έκτακτης ανάγκης να επιστρατεύσουν κάποιους ανθρώπους από τον ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, αυτή είναι η γραμμή μου, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ωραία. Εύχομαι ο κόσμος να βάλει μυαλό, να αφήσουν την ανευθυνότητα και να μείνουν στα σπίτια τους όλοι. Δεν χρειάζεται, αφήστε τον καλό καιρό. Είναι να μείνουμε μέσα τώρα. Μέσα, μόνοι μας όλοι, να κλειστούμε στα σπίτια μας. Η Καστοριά κινδυνεύει, δεν ξέρω πώς πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα. Για να το καταλάβουμε. Όσο πιο δυνατά. Λοιπόν, κύριε Κοσλόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και στην έκτακτη εκπομπή μας σήμερα Σάββατο. Καλή σας ημέρα. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.